Το ηθικό είπαμε, μπερδεύεσαι. Το ηθικό είπαμε. Είσαι κούκλος, αγάπη μου για τέτοια. Έχει ανάγκη το αυτός. Όχι, την κόμενα θέλει, έχει, δεν το βλέπει την πεδαράση. Λοιπόν, για πάμε άμυνα εδώ τι μου έχουν ετοιμάσει, γιατί θα είναι έκπληξη για μένα τώρα. Να δω τις γραμμές. Λοιπόν, έχουμε τις τριπλέτες. Δηλαδή τον Χολέμπα, τον Σοκράτη, εφόσον παίξει, και τον Σεμέδο. Και από την άλλη έχουμε Βαρέλα, Κρέσπο και Βιερίνη. Το Ολυμπιακό ελαφρώς καλύτερη, ας πολύ καλύτερη. Με Σοκράτη μέσα. Και με Σοκράτη μέσα. Και με Εμβιλά και πάλι καλύτερη θα είναι. Μάλιστα. Ο Κρέσπο τόσο χαλιά είναι. Παλέμαχος. Πάντως ξέρεις που κάνει εντύπωση ότι... Δυο θλάσεις έπαθε φέτος. Πριν μπει στην περιπέτεια... Καλό δίδυμο με τον Βαρέλα όταν πήρε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Το καλύτερο. Ναι. Πέρασαν τα χρόνια. Πριν μπει πάντως στην περιπέτεια που μπήκε ο Μιχαηλίδης και νομίζω και περαστικά, γιατί εντάξει, τώρα είναι κοινό μυστικό αυτό, έτσι. Άλλο θέλω να πω. Όχι, μην το πείτε. Ναι. Ξέρεις την μπούλινγκ φάγαμε. Ναι. Λέω, θα το πω ότι έπαθε. Όχι, ναι. Μην το πείτε, θα φάμε μήνυση. Εδώ δεν φάγαμε μήνυση για άλλα. Πάντως ο Κρέσπο έπαιζε για βασικός και πριν δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση τέλος πάντων του Μιχαηλίδη. Ναι, γιατί ο Μιχαηλίδης έχει τα λαθάκια του, κάνει τις γελίτσες του. Δεν είναι έτοιμος ακόμα ολοκληρωμένος και σου λέει να βάλω την εμπειρία. Να βάλω εμπειρία με άλλο, να βάλω δύο γέρους όπως θα σου πει ο άλλος. Τώρα δεν έχει επιλογή. Τώρα δεν έχει επιλογή. Δεν έχει επιλογή. Να βάλω τους γέρους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη μεσαία γραμμή, εκεί που θα έχουμε πολυκοσμία ένθεν και ένθεν. Λοιπόν, είναι τα full back ο Μπάμπα, ο Ροδρίγκο, ο Αγκούστο και ο Σβάμπα από τη μία, Ρέαμτσουκ, Αντρούτσος, τα full back του Ολυμπιακού, με τον Καμαρά. Και τον Εμβιλά εκεί. Ναι. Ναι. Αν δεν παίξει ο Σοκράτης, θα είναι ο Μπουχαλάκης. Δηλαδή ο Μπουχαλάκης τρώγεται αν παίξει ο Σοκράτης. Θα παίξει ο Μπουχαλάκης. Όχι. Καλύτερα για σένα. Ο Μπουχαλάκης βάζει κολλή μόνο στον Άρη. Ναι. Νομίζω ότι ελαφρώς καλύτερος Ολυμπιακός. Πάρα πολύ καλός ο Μπάμπα όμως. Ναι. Ανεβασμένος ο Αγκούστο. Πάρα πολύ ανεβασμένος ο Σβάμπ. Εκείνος που έχει θέμα είναι ο Ροντρίγκο. Που στο πρώτο μάτς τώρα στο Καραϊσκάκι και το προηγούμενο μάτς δημιούργησε ο ΠΑΟΚ από εκεί, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, από εκεί πάρα πολλά ρήγματα. Ναι, έκανε τρίποντα. Αλλά είναι σε καλή φόρμα, αυτοί οι τέσσερις γενικά είναι σε καλή φόρμα. Mm-hmm. Και του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, αν εξαιρέσω το δεξιό μπακ, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πάντως εγώ, αν μου έλεγες να φτιάξω μια μεικτή μεσαία γραμμή, θα βάζα τον Μπάμπα στη θέση του Ρέαμτσουκ. Τον Καμαρά, οπωσδήποτε. Θα βάζει για τον Εμβιλά. Θα κράταγα Καμαρά, Εμβιλά και θα κράταγα και Αντρούτσο ουσιαστικά. Μόνο τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ναι, εκεί μόνο. Σωστό. Ναι, ναι. Βέβαια. Εντάξει, αδικείται λίγο ο Σβάμπ, αλλά νομίζω ότι μπροστά σε Καμαρά και Εμβιλά. Είναι καλό ο Σβάμπ, αλλά έχει εκεί καλού παχταράδε ο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό Ρεάπτσοκ έχει ανέβει πάρα πολύ. Και αυτό που έχει πει ο Μαρτίν στον Αντρούτσο είναι ότι θέλει να προσέχει πάρα πολύ τα γεμίσματά του πίσω από τη σέντρα. Γιατί όταν κάνει μπροστά το overlap, είναι πολύ καλύτερο στι σέντρε όταν βγαίνει σαν extreme. Αλλά όταν πρέπει να γεμίσει παιχνίδι από πίσω από το κέντρο, έχει πρόβλημα. Και αυτό θέλει να το βελτιώσει. Θα έπρεπε να το βελτιώσει, καλά του λέω Μάρτης, γιατί θα έπρεπε να ξέρει και τη θέση καλύτερα. Θα έπρεπε να κάνει και πιο διαγώνιες κινήσεις. Εντάξει, είναι μια μεταγραφή του Ολυμπιακού, σας είπε ο Ανδρούτσος. Εγώ θέλω να του δώσω συγχαρητήρια τον Ανδρούτσο, ο οποίος από ένα χαφ όχι μεγάλο δυνατοτήτων έγινε ένας πολύ καλός μπακ σε σύστημα απαιτητικότερο από το 4-3-3. Mm-hmm. Και έκανε και ρίσα στην καριέρα του. Ναι, ναι, και πρέπει να είναι καλός αθλητής, δεν ξέρω. Και είναι και καλό, καλός αθλητής. Είναι και καλό παιδί πριν από καλός αθλητής. Δεν θέλουμε να κάνουμε παρέα μπάλα. Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε μπροστά. Παίζει ρόλο και το καλό παιδί. Ναι. Γιατί άμα δεν είσαι καλό παιδί. Δεν είναι πολύ μεγάλο προσόν στο ποδόσφαιρο. Μας το έχει πει ο Δωμάζος αυτό. Λοιπόν. Γιατί και ο Δωμάζος δεν ήταν εκεί κανένα. Άγιο παιδί. Αυτό δεν είναι προσόν να είσαι καλό παιδί στο ποδόσφαιρο. Αυτό καλό παιδί ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό λέμε. Αυτό εντάξει, λέμε. Αυτό λέμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε Ουάρντα, τον Σφιντέρσκι και τον Ζίβκοβιτς και απ' την άλλη έχουμε Μασούρα, Λαραμπή και Μπρούμα. Του Ολυμπιακού είναι καλύτερη. Ναι. Φαίνεται. Δεν λένε και αριθμοί. Δεν θα έβαζε. Εγώ θα βάζα Ζίβκοβιτς. Το Ζίβκοβιτς θα το πολέμαγα να τον βάλω εκεί. Όχι του Μασούρα τη θέση, στο αλλού. Ναι, με μεικτή εδώ θα έβαζα Μασούρα, Ραμπή και Ζίβκοβιτς. Ναι. Ο Ζίβκοβιτς με τον Μπρούμα, αφού του συγκρίνουμε τώρα σε αυτό το σημείο, ο Ζίβκοβιτς έχει περισσότερο τον γκολ από τον Μπρούμα, αλλά δεν έχει το ένα εναντίον ενός. Ναι. Δηλαδή, σωστό. Ο Μπρούμα στο ένα εναντίον ενός είναι πολύ καλύτερο. Σωστό. Ο Ζίβκοβιτς έχει μια κίνηση πολύ καλή. Δεν έχει την τρίπλα να φύγει και απ' έξω, δεν φεύγει. Δηλαδή, γιατί με το πόδι το. Μπορεί να φύγει αν παίζει έξω αριστερά. Mm-hmm. Να φύγει απ' έξω και. Στην Τούμπα θυμάσαι το πρώτο μάτι, το 2-0, στα play-off. Ο Μαρτίνης δίνει πάντα μια εντολή όταν παίζει με τον Μπάουκ στους μπακ του.
ότι δεν θα αφήσετε τον Ζίβκοβιτς να παίξει με το ανάποδο πόδι, με το αριστερό. Τον κλείσετε, ναι. Θα τον κλείσετε γιατί όταν συγκλίνει σουτάρει. Ναι. Δεν το έκανε αυτό. Έκανε όμως κάτι άλλο. Επειδή ο Ρεάπτσιουκ δεν ήταν σε καλή κατάσταση σε εκείνο το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο έλεγε του Ζίβκοβιτς να κάνει την κάθε δικίνηση και να βγαίνει πίσω από την άμυνα. Ναι, καλό. Οι δύο στόπερ δεν τα βρίσκανε καλά και ο Ζίβκοβιτς έβαλε, ναι, ναι, έβαλε το πρώτο και το δεύτερο γκολ ήταν περίπου πανομοιότυπο. Λοιπόν. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ο Σβιντρίσκι, εγώ πιστεύω να βάλει τον Κρουμέντσικ. Δεν πιστεύω να βάλει τον Σβιντρίσκι. Έτσι πιστεύω εγώ. Μπορεί. Ναι. Γιατί ο Κρουμέντσικ είναι ένα παίκτη, το λέγαμε και με τον Γιάννη στο ραδιόφωνο, είχα μια διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι ο Κρουμέντσικ υπηρετεί καλύτερα τα θέλω του ΠΑΟΚ στην επίθεση για να μπορούν να βοηθάνε είτε ο Τζόλης είτε ο Βάρντα είτε ο Σιμπόβιτ. Είναι τελείως διαφορετικό στιδενικό. Γιατί ο Κρουμέντσικ παίζει με την πλάτη ενώ ο άλλος παίζει κατά μέτωπο με αιστεία. Ναι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν ξέρει πάντως καλύτερη μπάλα ο Σβιντρέσκι από τον Κρουμέντσικ, αλλά είναι καλύτερο φίνισερ. Στα ίδια επίπεδα μπάλα. Είναι καλύτερο σκόρ. Έχουμε φτιάξει και φωτό για του changer, πώς λέγεται, players. Δεν έχω βάλει κάτι στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχω βάλει. Άμα δεν βαλεί, δεν βάλα και εγώ ρε φίλε. Τα χαίρομαι πολύ. Δεν είναι για μου δουλειά, δουλειά σου είναι αυτό. Ο game changer είναι ο. Παίκτε δηλαδή που μπορεί να έρθουν τον πάγκο και να αλλάξουν τη ροή και την έκβαση του. Είναι, να του δούμε λίγο. Είναι ο Χασάν. Σίγουρα είναι ο Άχμεντ Χασάν. Είναι αυτό. Όταν ήρθε τον πάγκο, κάνει πιο πολλά κόλλα από ότι. Βέβαια. Ο Χασάν κάνει. Ο φίλε έχει μπει. Α, και καλά, λένε. Ο έτερο είναι ο Τζόλη που μπορεί να γίνει game changer, να αλλάξει το παιχνίδι τη. Έτσι όπω είναι ο Τζόλη, είναι για τον ψυχίατρο. Όχι. Τον έχουν κάνει την ψυχολογία. Η ουσιαστική δύο παγκιά του ΠΑΟΚ είναι να το φτιάξει, όχι να το χαλάσει. Οι ουσιαστικοί δύο παίκτε που μπορεί να αλλάξουν το παιχνίδι αν μπουν είναι αυτοί οι δύο. Από τον Ολυμπιακό μπορεί να βάλει και το Φορτούνι σε μια τέτοια περίπτωση. Ότι μπορεί να σου αλλάξει το παιχνίδι. Άλλη τεμπέλα αυτό.